Γεια σας κοριτσιά, σήμερα είπα να μοιραστώ μαζί σας δύο προϊόντα ομορφιάς που μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι με πράγματα που έχετε όλες πιστεύω στο ψυγείο σας και στα ντουλάπια σας. Είναι πανεύκολο να τα φτιάξετε και πραγματικά θα δείτε φοβερή διαφορά στο δέρμα σας. Το πρώτο λοιπόν είναι μία μάσκα για το πρόσωπο, η οποία είναι πραγματικά καταπληκτική. Έχω δει φοβερή διαφορά από τότε που τη χρησιμοποιώ. Τη βάζω δύο φορές την εβδομάδα εδώ και ένα με 1,5 μήνα περίπου. Για την ακρίβεια, από τότε που παρέλαβα την παραγγελία που είχα κάνει από τον Michael Todd και πήρα αυτό το τζέλ καθαρισμού που περιέχει μέλι και βρώμη μέσα, με το οποίο έχω ενθουσιαστεί. Σας είπα ότι τα βασικά του συστατικά, συγγνώμη, είναι το μέλι, η βρώμη και το πορτοκάλι, καθώς και κάποια άλλα έτσι οργανικά προϊόντα. Οπότε, επειδή ήμουν τόσο ενθουσιασμένη με αυτό το προϊόν, έψαξα και βρήκα μία μάσκα για το πρόσωπο, η οποία να περιέχει παρόμοια συστατικά. Η μάσκα αυτή, λοιπόν, έχει μέσα πορτοκάλι, το οποίο είναι φυσική πηγή ζινκ και αντιοξειδωτικών. Επίσης, έχει μέσα βρώμη, για να γίνεται μία ελαφριά απολέπιση στο δέρμα. Περιέχει μέσα μέλι, το οποίο είναι ένα φυσικό αντιβακτηριδιακό προϊόν, το οποίο καθαρίζει καταπληκτικά το δέρμα και συσφίγγει την επιδερμίδα. Και γιαούρτι, το οποίο είναι φοβερά ενυδατικό για το πρόσωπο. 4 λοιπόν πολύ απλά συστατικά για να φτιάξετε μία μάσκα για την οποία το δέρμα σας θα σας ευγνωμονεί, πιστέψτε με. Θα γίνει αμέσως πιο απαλό, πιο ενυδατωμένο, πιο λαμπερό. Και όσο θα συνεχίζετε να τις κάνετε ανατακτά διαστήματα, θα βλέπετε και μεγαλύτερη διαφορά. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Μισή κούπα νυφάδες βρώμης. 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι πλήρες. 2 κουταλιές της σούπας μέλι και το χυμό από ένα πορτοκάλι. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί σε ένα μπολάκι μέχρι να ομογενοποιηθούν και στη συνέχεια τα πλώνουμε στο πρόσωπό μας και στο λαιμό και τα αφήνουμε για 1/4 με 20 λεπτά να απορροφηθεί από την επιδερμίδα μας. Θα το καταλάβετε, θα νιώθετε να στεγνώνει επάνω στο δέρμα σας και να το απορροφά το δέρμα σας. Στη συνέχεια φέρουμε τη μάσκα με κλιαρό νερό και αυτό ήταν. Τώρα το υπόλοιπο προϊόν που θα σας περισσέψει μπορείτε να το φυλάξετε στο ψυγείο σας έως και μία εβδομάδα, εκτός αν θέλετε να το φάτε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ γευστικό. Ελπίζω να το δοκιμάσετε, γιατί πραγματικά είναι πανεύκολο και είναι τόσο πολύ ωραία η αίσθηση που αφήνει στο δέρμα σας, που νομίζω ότι θα αισθηθείτε κι εσείς όπως και εγώ και θα την κάνετε όσο πιο τακτικά μπορείτε. Είναι η καλύτερη μάσκα από αυτές που έχω δοκιμάσει να φτιάξω μόνη μου για το δικό μου τουλάχιστον δέρμα, που αυτή τη στιγμή είναι μεικτό προς κανονικό. Πραγματικά έχω ξετρελαθεί. Ελπίζω να τη δοκιμάσετε και όσοι από εσάς το κάνετε να μου στείλετε σχόλια να μου πείτε εάν είδατε κι εσείς την ίδια διαφορά που είδα και εγώ στο δέρμα μου. Πραγματικά ανυπομονώ να διαβάσω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Τώρα να σας πω για ένα άλλο προϊόν το οποίο δοκίμασα πάλι την τελευταία εβδομάδα αυτό, δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ καιρό, αλλά πραγματικά είδα φοβερή διαφορά και είναι ένα body scrub. Τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το δέρμα στο σώμα μου ήταν φοβερά ξηρό, σε σημείο που φόρεσε ένα μαύρο pack καλσόν και όταν το έβγαλα ήταν άσπρο όλο από μέσα από την ξηρότητα που είχε το δέρμα. Λες και έβγαζα καινούριο δέρμα, ένιωθα σαν κάτι φίδια που βγάζουν το δέρμα τους. Ήταν απίστευτο και αυτό από ό,τι παρατήρησα γινόταν σε όλο μου το σώμα. Ήταν φοβερό, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Πάντως επικοινώνησα με τον δερματολόγο και τον ρώτησα τι μπορώ να κάνω και μου είπε να κάνω μια πολύ καλή απολέπιση. Και μάλιστα μου συνέστησε να την κάνω με καστανή ζάχαρη και πλήρες γάλα. Σε καστανή ζάχαρη, γιατί η κόκκινη είναι μεγαλύτερη, οπότε είναι κατάλληλη για το σώμα μας, που είναι λιγάκι πιο σκληρό το δέρμα. Και πλήρες γάλα για να μπορέσει να ενυδατώσει καλύτερα το δέρμα. Δύο πάρα πολύ απλά υλικά που οι περισσότερες έχουμε στο σπίτι μας. Πραγματικά είχε εκπληκτικά αποτελέσματα. Έχω δοκιμάσει πολλές φορές στο παρελθόν ζάχαρη και ελαιόλαδο ή αλάτι και ελαιόλαδο ή αμυγδαλέλαιο με ζάχαρη ή αλάτι ή το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι αυτό δούλεψε καλύτερα για μένα αυτή τη φορά. Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ ξανά. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναλογία να σας πω. Βάζετε σε ένα μπολάκι καστανή ζάχαρη και συνεχίζετε με πλήρες γάλα μέχρι ότου να γίνει ένα μείγμα που να μπορείτε να το απλώσετε στο δέρμα σας. Να μην είναι δηλαδή πολύ υδαρές, πολύ νερουλό. Θα το δείτε με το μάτι και ανάλογα πόση ποσότητα θέλετε, φτιάχνετε. Εγώ αγόρασα μία όχι πολύ ακριβή καστανή ζάχαρη, την πιο φθηνή που βρήκα για την ακρίβεια και το πιο φθηνό πλήρες γάλα που βρήκα από τη στιγμή που δεν τα ήθελα για να τα καταναλώσω, αλλά μόνο για να τα βάλω στο σώμα μου. Και ήταν εκπληκτικά τα αποτελέσματα. Από τότε το έχω κάνει άλλες 2-3 φορές
Και έγινε φοβερή απόλαυση στο δέρμα, δεν έμεινε ούτε ένα νεκρό κύτταρο να μπορέσω να δω, δηλαδή ότι ξεφλουδίζω κάπου. Και στη συνέχεια έβαλα να μπω ντυλόσινα από πάνω για να μπορέσω να ενυδατώσω ακόμα καλύτερα την επιδερμίδα. Πραγματικά εξαιρετικά αυτά τα δύο προϊόντα. Ελπίζω να το δοκιμάσετε κι εσείς, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα τα αγαπήσετε εξίσου. Θα περιμένω τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό με ανυπομονησία. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να λαμβάνετε καθημερινά συμμετοχή στο giveaway που κάνω. Θα έχω το link από κάτω για όσες δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Κάνω ένα giveaway και θα έχω το link από κάτω που θα σας παραπέμψει στο blog μου, όπου θα δείτε ακριβώς τι μπορείτε να κερδίσετε και τους όρους και τις οδηγίες και τα σχετικά. Όσοι από εσάς με ρωτήσατε τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχετε Twitter, τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι επιλογές είναι τρεις και μπορείτε είτε να αφήσετε το email σας, είτε να με ακολουθήσετε στο Twitter, είτε να αφήσετε ένα σχόλιο στο blog, είτε και τα τρία μαζί, δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό να κάνετε και τα τρία, μπορείτε να κάνετε ένα από τα τρία. Αυτά, θα περιμένω τα σχόλιά σας για το αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, γιατί είναι το πρώτο βίντεο που κάνω με κάποια DIY πρόταση, οπότε θα περιμένω ή τα σχόλιά σας ή πατήστε το like για να ξέρω ότι σας άρεσε αυτό το βίντεο και να προσπαθήσω να κάνω κι άλλα τέτοια παρόμοια. Αυτά για σήμερα, εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μέχρι τότε ελπίζω να είστε όλες πολύ πολύ καλά. Το Indian Thing από την Rimmel London και πραγματικά, τι να πω, είναι